Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του πρώτου διμήνου σύμφωνα με τον νέο νόμο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων μπορούσαν να θέσουν ένα θέμα προς συζήτηση, καταθέτοντάς το έως τις 8 Μαρτίου. Η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, επιτρέποντας παραγράφου 1 του άρθρου 67, το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε 2 μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η παράληψη σύγκλησης του Συμβουλίου στην ανωτέρα θεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρα μία αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ημερήσια διάρκεια της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου 3 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κάθε δημοτικό σύμβουλο μπορεί να θέσει ως ένα θέμα και εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια εκκλήρωση από το Προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία γράφουν στην ημερήσια διάρκεια. Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης ήρθαν στο προσκήνιο οι υπέρογγες οφειλές του ΟΠΑΚΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με τη Δήμαρχο Βαρβάρα Μητλιάγκα ανέρχονται στο υπέρογγο ποσό του 1.100.000 ευρώ. Τα στοιχεία που καταφθάνουν σε μεγάλο ποσοστό αφορούν λογαριασμούς απλήρωτους στη ΔΕΗ και τη ΔΕΙΑΣ και έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο Δήμος κρατώντας τις απαραίτητες ισορροπίες. Η κυρία Μητλιάγκα διαβεβαιώνει τους αιρέους πολίτες πως δεν θα διαταραχθεί καμία από τις λειτουργίες του οργανισμού. Αυτό που μας προβλημάτισε στην αρχή ήταν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ουσιαστικά, που ήταν απλήρωτοι ακριβώς γιατί παρά το γεγονός ότι από ό,τι είδαμε από τα στοιχεία και μαζέψαμε τα στοιχεία, υπήρχαν μεγάλες οφειλές στη ΔΕΗ, με κίνδυνο να κλείσουν, να γίνει και η διακοπή του ρεύματος, η οποία δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, ενώ υπήρχαν οι οφειλές. Και γι' αυτό κινηθήκαμε άμεσα προκειμένου να διαπιστώσουμε και πόσο ακριβώς είναι αυτό το ποσό και να δούμε σιγά σιγά σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ τρόπους για να σιγά σιγά να αρχίσει να αποπληρώνεται. Βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τιμολογίων που είναι απλήρωτα. Τα καταγεγραμμένα που μας έδωσε η υπηρεσία με χθεσινή ημερομηνία είναι 1.100.000 ευρώ περίπου. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι και οφειλή από λογαριασμούς νερού, γύρω στις 300 ή 350.000 αν θυμάμαι καλά, και στη ΔΕΗ και κάποιοι ιδιώτες φυσικά τιμολόγια από διάφορα πράγματα εδώ και καιρό. Διακανονισμός μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ τουλάχιστον για να μην κινδυνεύουν οι παιδικοί σταθμοί? Η προσπάθεια που γίνεται προφανώς είναι να μην μείνει καμία δομή χωρίς ρεύμα, δεν το συζητώ, και είναι βασική προτεραιότητα όπως το καταλαβαίνετε. Προφανώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια και επαφή για να γίνουν οι κατάλληλοι διακανονισμοί και να μην διαταραχθεί η λειτουργία καμιάς δομής. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Απλά είναι να είναι ήσυχοι προφανώς. Απλά είναι και κάτι το οποίο όταν είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει, δεν το γνωρίζει η διοίκηση μέχρι τώρα, δηλαδή και εμείς σιγά σιγά έρχονται στην επιφάνεια προσπαθώντας να λάβουμε με μια πλήρη γνώση και εικόνα του τι, ποια είναι ακριβώς η εικόνα σε όλα τα θέματα που παραλαμβάνουμε. Βλέπουμε ότι οι οφειλές σε διάφορα επίπεδα προφανώς μας σταματάνε από πράγματα που πρέπει, δηλαδή πρώτα πρέπει να διακανονιστούν οι οφειλές και μετά να πάμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Αυτές οι οφειλές είναι σε βάθος χρόνου. Από πότε έχετε κάποιο πλάνο, από πότε προέρχονται, είναι πρόσφατες, είναι παλαιότερες? Στη λεπτομέρειά τους δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί στο χέρι το δικό μου ήρθανε μόλις προχθές. Επομένως δεν είχαμε το χρόνο να τις δούμε όλες μία-μία αναλυτικότερα, γιατί ακριβώς τις είχαμε ζητήσει από την υπηρεσία και δόθηκε ο κατάλογος μόλις προχθές το βράδυ. Κάποιες είναι παλαιότερες, κάποιες είναι πιο καινούργιες.
Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, στόχος είναι οι εκκρεμότητες να μπουν σε μία σειρά. Με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες όμως, χωρίς δηλαδή να διαταραχθεί το πρόγραμμα υλοποίησης της Δημοτικής Αρχής. Η αξιοπιστία του Δήμου είναι ζήτημα πρωτεύοντος σημασίας. Είναι σοβαρότατο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων και να βάλουμε σε μια σειρά κάποια πράγματα και με λίγο υπομονή και με διακανονισμούς. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια άσκηση ισορροπίας και να αντιμετωπίζεις τις τρέχουσες ανάγκες και να πληρώνεις συγχρόνως τις οφειλές. Προφανώς θέλει ειδικό προγραμματισμό, αυτό συζητάμε και με τους συνεργάτες, να δούμε σιγά σιγά ολοκληρώνοντας και την ενοποίηση πώς θα μπορέσουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες να τις βάλουμε σε μια σειρά. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι είσαστε τώρα αντιμέτωποι μήπως ας πούμε δεν μπορέσετε να υλοποιήσετε κάποιο από τα σχέδια που έχετε να φτάσετε. Φυσικά και μας ανησυχεί. Και λειτουργήσει ανασταλτικά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος ψηφίζει μια δημοτική αρχή περιμένοντας να δει κάτι. Φυσικά πάντοτε έχει σημασία το τι παραλαμβάνεις και πώς διαχειρίζεσαι αυτό που παραλαμβάνεις. Αλλά όταν παραλαμβάνεις και οφειλές, όπως καταλαβαίνετε, ένας συνεπής δήμος οφείλει σιγά σιγά να δει, εφαρμόζοντας και το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής όσο μπορεί, πώς θα αρχίσει σιγά σιγά να εξοφλεί και τις οφειλές του. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία, έχει να κάνει με την αγορά, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα.